Θα μάθουμε τα πάντα για το αγνό μέλι. Πρώτα όμως πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Μου πάει! Κύριε Σταμάτη, δεν έρχεστε εδώ καλύτερα. Έρχομαι. Λίγο μακριά από τα μελίσια, γιατί εγώ φοβάμαι. Το ομολόγω, ωραίο το μέλι που τρώμε, αλλά να μου το φέρνουν έτοιμο. Λοιπόν, ο κύριος Σταμάτης Ζήμης είναι ο ειδικός να μας μιλήσει για το μέλι. Ο αεροδιάδρομος που κατεβαίνει μέσα από εκεί είναι μέσα. Όποιος είναι μπροστά του μπορεί να το τσιμπήσει. Αυτό γιατί το κάνουμε με τον καπνό? Βάζουμε λίγο καπνό μέσα. Ναι. Οι μέλισσες βλέπουν ότι κάπου υπάρχει φωτιά καπνός. Τρέχουν μέσα στην κυψέλη τους. Ναι. Βάζουν την προβοσκίδα μέσα στο μέλι. Γεμίζουν το στομάχι τους με μέλι. Οπότε μετά δεν μπορούν να κουνηθούν και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι μέλι, το οποίο έχει μείνει. Φανταστικό μέλι. Ναι. Πάρε λίγο με το χέρι σου και δοκίμασε. Θέλω να φάει καμιά μέλισσα. Δεν θα σε πειράξει καμία μέλισσα, καμία δεν θα σε πειράξει. Πολύ ωραία. Ποιο μέλι είναι καλό? Το μέλι που δεν κόβεται και βλέπουμε μία κλωστή που δεν κόβεται με τίποτα, αυτή είναι η ποιότητα του μελιού. Ότι είναι καλό και δεν έχει ζάχαρη. Εάν έχει ζάχαρη, δεν κόβεται. Αυτό που έκανε τώρα και δεν κόβεται, πάει να πει το μέλι αυτό. Ωραίο, είναι, εμένα μ' άρεσε. Εσείς όμως έχετε περισσότερη εμπειρία. Φιλάμε τις μέλισσες τώρα. Φιλάμε τις μέλισσες. Εδώ πώς είναι. Δεν τις φιλάτε εσείς για μένα? Βεβαίως. Δεν το πιστεύω. Δεν φοβάστε τώρα? Καμιά φορά. Η μέλισσα ζει με μέλι και γύρι. Αυτή είναι η τροφή της. Αν λείψει ένα από τα δύο, έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή η μέλισσα και παράγει μέλι, αλλά και το τρώει. Το μελίσι δεν βγάζει μέλι για μας ποτέ. Για τον εαυτό το βγάζει. Εμείς πάμε και το κλέβουμε. Α, μάλιστα. Τώρα το κατάλαβα. Γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ που βάζουμε. Ναι. Δεν βάζω τη μέλισσα να μου μαζέψει μέλι. Η μέλισσα μαζεύει το μέλι από τη φύση, γονιμοποιώντας όλα τα φυτά που υπάρχουν. Ναι. Και για να καταλάβεις τι γίνεται, η κάθε μέλισσα για να κάνει ένα φορτίο και να έρθει στην κυψέλη της, πηγαίνει από 150 μέχρι 160 λουλουδάκια. Αυτά τα λουλουδάκια που βλέπουμε εδώ. Όταν μια κυψέλη είναι διόροφη, τριόροφη και έχει 50.000, 60.000 μέλισσες, ναι, καταλαβαίνεις πόσες χιλιάδες εκατομμύρια φυτά γονιμοποιούν. Και αν έχεις πρόβλημα, άχους, οτιδήποτε. Ναι. Μας βασανίζεται από την εποχή. Mm-hmm. Και ανοίξει ένα μελίσι, το 70% του άχους εξαφανίζεται. Το μελίσι μας δίνει μέλι, γύρι, βασιλικό πολτό, πρόπολη, δηλητήριο. Έτσι. Ναι. Αυτά οι επιστήμονες, ναι, τα θεωρούν το 4% αυτών που προσφέρει στην ανθρωπότητα. Το 96% είναι η διατήρηση του περιβάλλοντος και η ισορροπία της φύσης. Μάλιστα. Γι' αυτό ο Αϊνστάιν είχε πει ότι αν η μέλισσα χαθεί από τον πλανήτη Γη, ναι, έχουμε 4 χρόνια ζωή. Λοιπόν, εάν η μέλισσα δεν είναι καθαρό το περιβάλλον, θα ψοφήσει από τη δίψα και δεν θα πιει νερό. Mm-hmm. Άρα, δείκτης κακοποίησης του περιβάλλοντος είναι η μέλισσα. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, παντού, ναι, παίρνουν ένα μέλισσο, το πάνε σε ένα μέρος εδώ και τα αφήνουν. Αν το μέλισσο ψοφήσει, πάνε να πει ότι το περιβάλλον είναι κάτι που δεν έχουν ανιχνεύσει. Ναι. Στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Ινδία και στην Κίνα και 5.000 χρόνια, όλοι αυτοί οι πολιτισμοί της αρχαιότητας, ναι, αναφέρουν ότι το μέλι είναι θεϊκή τροφή. Γιατί δεν χρειάζεται να το επεξεργαστεί ο οργανισμός και σε 1,5 λεπτό στο αίμα. Και κάτι άλλο έλεγε ο Ιπποκράτης, ναι, ότι αν πάρουμε, ότι έχουμε πρόβλημα στοματική κοιλότητα, φάρυγγα, ισοφάγο, και πάρουμε ζεστό νερό και βάλουμε μέλι και το χτυπήσουμε και πίνουμε, περνάει. Είναι φάρμακο, ναι. Απεδείχθη το εξής τώρα. Τι απεδείξαν οι ερευνητές? Ότι αν πάρουμε μέλι, το βάλουμε σε νερό ζεστό για να διαλυθεί πιο εύκολα, ναι, 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 και το χτυπήσουμε, ελευθερώνει το περοξείδιο του υδρογόνου. Και αρχίζει η δράση στο στοματική κοιλότητα, φάρυγγα, ισοφάγο. Μάλιστα. Αν φάω μια κουταλιά μέλι, ναι, η δράση του αρχίζει να φτάσει στα γράμματα του στομάχου. Έχω ακούσει ότι οι άντρες δεν πρέπει να τρώνε πάρα πολύ θυμάρι. Ισχύει? Το θυμάρι έχει πάρα πολύ χαλκό. Ναι. Τα αποτελέσματα του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ναι, το Τμήμα Φαρμακογνωσίας και Χημίας, το 2006 ανακοίνωσε ότι το μέλι, το θυμάρι, το ελληνικό και το μανούκα της Αυστραλίας, ναι, σταματάει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του μαστού της γυναίκας, ναι, ή αν έχει προδιάθεση βοηθάει πάρα πολύ στο να μην επεκταθεί, να σταματήσει. Από την άλλη μεριά όμως για τους άντρες, επειδή, ναι, είναι πολύ χαλαρωτικό το θυμάρι και έχει πολύ χαλκό, θα έλεγα να μην το προτιμάνε και τα παιδάκια και οι μεγάλοι και οι πιο μεγάλοι, γιατί θα χαλαρώνουν πάρα πολύ. Οπότε θα είδαμε κάποιος είναι χαλαρός, τα κοριτσάκια θέλουν ό,τι θέλουν. Εντάξει. Έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή, από αυτά που έχω διαβάσει και την εμπειρία που έχω. Κάτι ξέρετε, εσείς καλά κάνετε και μας τα λέτε, ωραία.